Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδέλφια μου, ότι εν ονόματι της εξυπηρετήσεως, της ηλεκτρονικής ταχύτητας, καλούμεθα να πάρουνε το μικρότσι. Και ξέρετε τι θα μας πούνε? Ότι επειδή θα αλλάξουν τα ενιακές μηχανές, θα αλλάξουν όλα. Εάν δεν το παραλάβετε, δεν θα έχετε πρόσβαση. Τα σούπερ μάρκετ θα δουλεύουν έτσι. Θα δουλεύει έτσι τράπεζα. Θα δουλεύει διαφορετικά το τάδε μας. Δεν θα υπάρχει τρόπος. Θα μείνετε έξω από το σύστημα, αν δεν το παραλάβετε. Σας λέω το εξής. Επανέρχομαι στα διόδια. Στα διόδια πληρώνουμε με χρήματα. Στην αρχή βάλανε ένα μονάχα διόδιο, να περνάει αυτός που έχει την κάρτα και περνάει γρήγορα. Τώρα τα μέτρησα που ερχόμουν. Τα πέντε. Τα πέντε έχουν με αυτόματα. Ενώ ήταν ένα, ήταν πέντε. Θα γίνουν έξι, θα γίνουν εφτά, θα γίνουν οχτώ, θα γίνουν εννιά και θα αφήσουν και ένα όποιος θέλει με χρήματα. Και αυτό που θα έχει με χρήματα θα γίνεται μια ουρά, καταλαβαίνετε. Οπότε εσύ που θα βιάζεσαι, υποχρεωτικά θα πάει να πάρεις την κάρτα. Το ίδιο θα σου πούνε και στα σούπερ μάρκετ. Γιατί θα φωνάξουν, θα υπάρξει κόσμο που δεν θα πάρει. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος? Θα πούνε, ναι, έχουμε αφήσει ένα μαγαζάκι στον πύργο Ηλίας που δουλεύει με το παλιό σύστημα. Μπορείτε να πάτε εκεί, τα πάρετε, τα φασόλια, τι θέλετε. Έχουμε αφήσει ένα άλλο στην Αλεξανδρούπολη και ένα στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνετε. Όπως θα το κάνουν στα διόδια, που κλείνουν σιγά σιγά. Και στο τέλος θα μείνουν λίγοι αυτοί που δεν θα το έχουν πάρει. Πού είναι η απάτη? Για να συνδεθούμε με αυτά που λέγαμε πιο πριν. Πώς είναι η πλάνη? Πώς σας έλεγα πως πλανήθηκε ο άνθρωπος και έχει φτάσει μέχρι εδώ στα πνευματικά ζητήματα? Πού είναι η πλάνη? Το ότι δεν ζητείτε πουθενά η άρνηση του Χριστού. Γιατί δεν το πάρω? Μου λέει κανείς να αρνηθώ αυτό που πιστεύω? Μου λέει κανείς να αρνηθώ την εκκλησία μου, την πίστη μου? Με ποτίζει κανείς να πάω να κοινωνήσω? Με ποτίζει κανείς να πάω να εξομολογηθώ? Όχι. Επομένως, γιατί να μην το πάρω? Δεν αρνήθηκα τον Χριστό. Επειδή έχω αυτό. Και δεν θα ζητήσουν άρνηση, να με θυμηθείτε. Δεν θα ζητήσουν άρνηση. Προφητεύω αυτή τη στιγμή. Δεν θα ζητήσουν άρνηση. Και όταν πάει πάνω στο χέρι ή στο μέτωπο, δεν θα σου πούνε να αρνήσουν τον Χριστό για να το πάρεις. Γιατί αν πού να αρνήσουν τον Χριστό, θα γίνει χαμός, δεν το πάρει κανείς. Και αφού θα αποκλείουν τους πάντες, θα αναγκάζουν να το πάρουν. Και θα μείνουν αυτοί που ξέρουμε, εμείς γιατί δεν θα το πάρουμε? Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Λέει ότι δεν θα βάλετε τίποτα επάνω το χάραγμα τη σφραγίδα, ούτε στο δεξί χέρι, ούτε στο μέτωπο. Μην το πάρετε, λέει, γιατί όποιος το πάρει, μετά θα πάει στο πίνδυνο αιώνιο. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει η Αποκάλυψη. Προσέξτε ότι η Αποκάλυψη δεν λέει πουθενά ότι θα μας βάλουν να αρνηθούμε τον Χριστό. Λέει όμως ότι όποιος το πάρει, θα πάθει αυτό. Τα καθήκοντά του τα χριστιανικά θα μπορεί να τα κάνει. Αλλά σου λέει όμως το Ευαγγέλιο το τι θα πάρεις. Όπως το Ευαγγέλιο σου λέει και να μην πορνεύεις. Το Ευαγγέλιο σου λέει να μην κλαίνεις. Το Ευαγγέλιο λέει πολλές εντολές ο Κύριος, τις οποίες τις καταπατούμε. Και σου λέει, αν τις παραβείς τις εντολές, θα πας στο πυρ του αιώνα. Το ίδιο λέει και εδώ. Εάν το κάνεις, θα πας στο πυρ του αιώνα. Θα χαθείς. Τέλειωσες. Δεν έχει δρόμο επιστροφής. Τελειώνεις. Άπαξ και ακολούθησες. Και αφού θα μείνουν λίγοι, γιατί όπως και στα διόδια, όλο και παίρνουν περισσότεροι. Το ίδιο και όταν κλείσουν τα σούπερ μάρκετ και λειτουργούν με όλους αυτούς τους τρόπους, τα μανάβικα, τα περίπτερα, οι πάντες, τότε θα αναγκαστεί ο κόσμος να το παίρνει είτε σε κάρτα είτε στο χέρι.
Και όλο και περισσότερο. Και θα λέει ο καθένας, μα δεν αρνούμε τον Χριστό, να και χριστιανός είμαι. Πάω στην Εκκλησία και κοινωνάω. Να λέει παρέμει την εντολή του Θεού, που λέει μην το πάρεις. Και εκείνος που μοιχεύει, και εκείνος που πορνεύει, μπορεί και πάει και κοινωνάει. Δεν το απαγορεύει κανείς, ποιος θα το απαγορεύσει. Ή θα ψάξω εγώ να βρω αν έχει μοιχεύσει. Ή αν έχει πορνεύσει. Μπορεί και πάει και κοινωνάει. Μπορεί και εκκλησιάζεται. Και εκείνος που το βράδυ αμάρτανε. Ποιος δεν εμπόδισε να πάει η αμαρτία. Όχι. Το ίδιο και αυτό. Και όταν λάβουν η πλειοψηφία, τότε θα εμφανιστεί ο άγχος. Και τότε λέει η Αποκάλυψη. Όσοι δεν το πήραν, θα είναι λίγοι. Ποιοι πάντας, μικρούς και μεγάλους. Ποιοι πάντας. Το ποιό σημαίνει και εσείς που δεν πήρατε, τώρα θα σας αναγκάσω. Θα σας αναγκάσω. Και τότε θα ζητήσει και την προσκύνησή του. Και όποιος δεν τον προσκυνήσει, θα του πει κοίταξε που θα καταντήσεις, εκεί που μείναν και οι λίγοι. Γιατί λέει η Γραφή ότι θα πεθαίνουν από πείνα οι λίγοι που δεν το πήραν. Θα πεθαίνουν από πείνα. Και έρχομαι αδέρφια. Αυτό λοιπόν το σύστημα, οι Έλληνες αρνούνται να το δεχτούν. Αρνούνται. Και γι' αυτό το θηρίο των Βρυξελών μας οδηγεί στην πτώχευση. Θα σας οδηγήσω στην πείνα, θα πεινάσετε και όταν πεινάσετε θα με προσκυνήσετε. Και θα πεθαίνουν τα παιδιά σας για ένα ποτήρι γάλα. Και όταν το δεις το παιδί σου να πεθαίνει, θα πεις τον Χριστό και θα το ζητήσεις να το πάρεις. Και για πόδι μου, είναι τυχαίο το ότι οδηγούνε αδέλφια μου τώρα την Ιρλανδία. Γιατί οδηγούν την Ιρλανδία. Διότι η Ιρλανδία δεν δέχεται το γάμο που είπε των ομοφυλοφίλων, δεν δέχεται τις εκτρώσεις, δεν το περνάει σαν ευρωπαϊκό νόμο. Και δεν δέχτηκε ούτε το Ευρωσύνταγμα. Είπαν οι Ιρλανδοί, δεν θέλουμε μια τέτοια Ευρώπη. Και αφού το είπαν δεν θέλουμε μια τέτοια Ευρώπη, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έφυγε. Το είπε και η Πορτογαλία το ίδιο πράγμα. Και οι τρεις χώρες που ακολουθούν αυτή τη στιγμή είναι αυτές που είπαν πάνω απ' όλα ο Θεός μας και μετά εσείς οι Ευρωπαίοι.